Αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέφουμε με τη Φωτεινούλα μας, Φωτεινή Ανέστη, και το γιατρό της βραδιάς, που σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για γυναίκες, θα μιλήσουμε περισσότερο και για εσάς τους άντρες. Πώς θα διατηρήσετε, ωραίοι και νέοι. Ο κύριος Γιώργος Τουλιάτος, βιοπαθολόγος. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Θέλω, πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, να μας πείτε τι είναι η βιοπαθολογία. Λοιπόν, είναι μια ειδικότητα που περικλεί την παθολογία και την εξέταση των βιολογικών υγρών. Όταν λέμε βιολογικά υγρά, εννοούμε το αίμα, το σάλιο, το κολπικό, τα κόπρανα, τα ούρα. Εγώ προσωπικά εστιάζομαι, έχω εξειδικευτεί περισσότερο στο αίμα, σε ό,τι αφορά ανθρώπων που κάνουν αθλητισμό, bodybuilding και ντόπινγκ κυρίως, διότι μέσα από τη δική μου πορεία έμαθα και έγραψα βιβλία έτσι ώστε ο κόσμος να αποφύγει τα λάθη μου και έχω εξειδικευτεί στη μείωση του ρίσκου της χρήσης εργογόνων ουσιών, καθώς επίσης και στην αντιγίνεση μέσω της ορμονικής αποκατάστασης του άντρα, διότι όταν εσύ χρησιμοποιείς πολλά χρόνια στεροειδή, πέφτει η δική σου παραγωγή τεστοστερόνης και αργότερα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τεστοστερόνη, η οποία οδηγεί και στην αντιγύρεση στον άντρα. Συνεπώς, η ορμονική αποκατάσταση, η οποία βέβαια είναι μέρος της ενδοκρινολογίας και της ορολογίας, έχει να κάνει με τον ευγοναδισμό στον άντρα και την σωστή αντιμετώπιση των ανδρογόνων. Δηλαδή, γιατρέ μου, υπάρχει, γιατί κάποια, όπως τώρα είπατε, αυτό που κάνουν οι bodybuild, τέλος πάντων, αυτοί που πάνε στο γυμναστήριο, που είναι λίγο παρεξηγημένο. Πράγματι. Μπορεί όμως αυτό να το χορηγεί ένας γιατρός, ναι, και ένας άντρας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή, υπάρχουν άντρες, ναι, οι οποίοι γεννιούνται χωρίς όρχες και λέγεται σύνδρομο Klinefelter. Είναι μια γενετική μετάλλαξη στο χρωμοσωμική ανομαλία, όπου οι άντρες αυτοί δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και γεννιούνται χωρίς τεστοστερόνη και πρέπει να χορηγείται. Αυτό είναι μια αφενός ένδειξη. Το άλλο είναι ένα σύνδρομο Κάλμαν, όπου η υπόφυση δεν μπορεί να παράγει τεστοστερόνη, έτσι. Αλλά υπάρχει και η ανδρόπαυση, η οποία είναι η φθήνουσα πορεία των ορμονών και συνήθως αυτό γίνεται στην τέταρτη δεκαετία, όπου ανά δεκαετία πέφτει γύρω στα 10%. Άλλοι παράγοντες αποτελούν φαρμακευτικές αγωγές, κακός ύπνος, στρες, αλκοόλ. Λοιπόν, όλα αυτά κάνουν τον άντρα να χάνει τα αρμονικά του επίπεδο και πραγματικά να υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με 50 χρόνια πίσω. Όπου 50 χρόνια πίσω δεν υπήρχε τόσο πολύ χρήση ηλεκτρικών συσκευών, δεν υπήρχαν, ας πούμε, τα σανσέρ, τα τηλεκοντρόλ, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε πιο πολύ το σώμα του, κινήτο, δεν υπήρχαν μεταλλαγμένα τρόφιμα και γενικότερα υπήρχε πιο πολύ ευγοναδισμό στην κοινωνία και περισσότερη γονιμότητα. Σήμερα οι άντρες μαστίζονται και από υπογονιμότητα εκτός από τον υπογονιμότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατρέ? Διότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά πράγματα που μεταλλαγμένα που τρώμε. Επίσης, είναι ξινοϊστρογόνα που βρίσκονται στα πλαστικά μπουκάλια που παράγονται όταν αυτά θερμαίνονται. Άμα πιούμε καφέ από πλαστικό ποτήρι, παράγονται ουσίες οι οποίες βλάπτουν το σπέρμα. Τα πολύ στενά τζιν, τα χαμάμ, οι σάουνες, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια κακή αιμάτωση στους όρχες. Και επίσης, φυσικά, άλλοι παράγοντες, βαρέα μέταλλα, ναρκωτικά, μπορούν να δημιουργήσουν μια υπογονιμότητα. Και πράγμα στο γιατρείο μου υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν ολιγοσπερμία. Νέα παιδιά, 30 χρονών, και δυσκολεύονται γι' αυτόν τον λόγο οι κλινικές εξωματικής ανθίζουν πάρα πολύ, διότι ακριβώς υπάρχει υπογονιμότητα όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Ένας άλλος λόγος, μια άλλη αιτιολογία είναι η χρήση αναβολικών στεροειδών, τα οποία μικραίνουν τους όρχες, εξού και τα άλογα στον υπόδρομο στυρώνονται όταν το πάρονται πολύ, και αυτό όταν δεν γίνει με σωστή αποθεραπεία, τότε πράγματι έχουμε πρόβλημα γονιμότητας. Μάλιστα. Δηλαδή, μας λέτε η τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη του άντρα. Είναι η ορμόνη του άντρα. Που τον κρατάει νέο και ζωντανό. Και πράγματι, ο άντρας πεθαίνει συνήθως, όπως και στον COVID, σε έδαφος χαμηλής τεστοστερόνης. Η χαμηλή τεστοστερόνη συνδέεται με αυξημένη θνητότητα. Τα χαμηλά επίπεδα, έτσι. Εμείς μιλάμε για ευγοναδικά επίπεδα. Ο άντρας ακμάζει σε εφηβικά επίπεδα. Ο άντρας είναι ατρόμητος και δεν φοβάται. Βλέπουμε τους εφήβους οι οποίοι κάνουν σούζες και τρέχουν στην αριστερή λωρίδα, ενώ οι γέροι πάνε δεξιά και αργά φοβισμένοι γιατί δεν έχουν πολύ τεστοστερόνη. Λοιπόν, πόσα μάθαμε σήμερα, Φωτεινή. Φοβερό, ναι. Είναι... Ο άντρας που έχει καλά επίπεδα τεστοστερόνη είναι ατρόμητος, αγαπά τη ζωή, τολμά, παίρνει ρίσκα, έχει καλύτερη οξυδέρκεια. Αντιθέτως, άντρες με χαμηλή τεστοστερόνη βαριούνται, κουράζονται, έχουν αποστροφή προς το σεξ. Καταλάβατε και γενικότερα. Μια ενοχηλικότητα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με ποιες εξετάσεις μπορούμε να διαγνώσουμε την έλλειψη τεστοστερόνης? Ναι, φαίνεται μια αιματολογική εξέταση, η οποία συνήθως γίνεται νέα το πρωί, διότι
Το πρωί οι ορμόνες είναι πιο ψηλά. Οπότε αν είναι χαμηλές, το πρωί είναι αδιάψευστα χαμηλές. Οπότε κοιτάμε κάποιες εξετάσεις που δείχνουν αν παράγει ο εγκέφαλος εστερώνη και μετά αν έχει και η όρχης. Έτσι. Οπότε έχουμε κατά σειρά την LH, είναι ο χρονοτρόπος ορμόνη. Μετά έχουμε την προλακτίνη, η οποία όταν αυξάνει και αυξάνει η προλακτίνη, ας πούμε, σε αϊπνία, σε στρες, αναστέλλει την τεστοστερόνη. Έχουμε την ολική και την ελεύθερη τεστοστερόνη. Έχουμε τη φιλοσυνδική σφαιρίνη, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ελεύθερη τεστοστερόνη. Έτσι, με αυτές τις εξετάσεις μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει υπογονατισμός, είτε πρωτοπαθής είτε δευτεροπαθής, αλλά είναι κάτι σημαντικό να δούμε, το οποίο εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Και πολλοί πιστεύουν ότι επίσημα τα όρια είναι, ας πούμε, 300 με 1000, έτσι. Λέμε το κοντέρ που είναι το ανώτερο και το χαμηλότερο. Έχω δει ότι η χαμηλή ποιότητα ζωής είναι κάτω από τη μέση, κάτω από τα 500. Τα συμπτώματα ξεκινάνε κάτω από τα 400 και στο 350 υπάρχει πρόβλημα. Επίσημα, για να σου γραφτεί το εσωτερόνι πρέπει να είναι κάτω από 300. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και πολλοίς κόσμος, ενώ ήδη υποφέρει με επίπεδα κοντά στο 300 ή και ακόμα και 250, αντιμετωπίζει σαν ένα νούμερο πάνω σε ένα χαρτί. Εκεί θέλω να σταθώ. Πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό? Έχεις 249, θεωρείς υπογονατικός. Έχεις 251, θεωρείς καλά. Αλλά είμαστε κάτι παραπάνω από ένα νούμερο σε ένα χαρτί. Έχει να κάνει με μια κλινική συμπτωματολογία. Και εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς είναι ο ασθενής. Έτσι. Αλλά πράγματι, κοιτάξτε να δείτε, το να μπει ο άλλος στην τεστοστερόνη είναι μια ισόβια απόφαση. Γιατί? Γιατί τον καταδικάζει. Είναι υποχρεωμένος και την υπόλοιπη ζωή να χρησιμοποιεί αυτή την ουσία. Και εκεί πέρα είναι το δίλημα, γιατί είναι ένα μεγάλο διάστημα και μια μεγάλη δέσμευση. Εγώ το κάνω 10 χρόνια, διότι μόλις τελείωσε την ιατρική καριέρα, τελείωσε και η ενασχόλησή μου με το bodybuilding. Έχω πει δημόσια πάρα πολλές φορές σε κανάλια, όπως και στην αυτοκριτική μου και στα βιβλία μου, ότι καταχράστηκα τα αναβολικά για να γίνω πρωταθλητής. Και αυτά μου στήξαν ύστερα σε παραγωγή τεστοστερόνης. Οπότε από το 2015, όταν αποφάσισα να ξεκινήσω. Μπράβο, γιατρέ, που το λέτε. Ναι, το λέω, δεν το έχω κρύψει αυτό. Λοιπόν, παίρνω την τεστοστερόνη μου. Αυτό δεν μου δίνει τη δυνατότητα να το διακόψω, έτσι, γιατί η δική μου παραγωγή δεν θα επανέλθει ποτέ. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος 25-30 χρονών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να του περάσει αυτή τη δέσμευση. Και το άλλο δίλημα είναι ότι όταν παίρνεις τεστοστερόνη, η δική σου παραγωγή σταματάει. Συνεπώς είναι το μεγάλο ζήτημα εκεί πέρα αν ο νέος αυτός άνθρωπος θα μπορεί να τεκνοποιήσει. Προκειμένου να τεκνοποιήσει όμως, θα πρέπει να εισάγει και μια άλλη ορμόνη μαζί, τη χωρική γονοτροπίνη. Εγώ προσωπικά στα 50 έγινα πατέρας, με 10 χρόνια στη τεστοστερόνη. Γιατί ακριβώς ακολουθώ αυτό το πρωτόκολλο. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αγοράκι, κοριτσάκι. Κορίτσι και περιμένουμε και ένα μάλλον αγόρι. Μπράβο, με το καλό, γιατρέ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι για κάποια πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσει. Έτσι. Και πολλές φορές είναι διστακτική. Εκεί πέρα λοιπόν προτείνω εγώ να δώσουμε μια ευκαιρία στον οργανισμό να αυξήσει τα δικά του επίπεδα. Έτσι, πώς τα ενδογενή, γίνεται τα αυτό? Είναι κάποια σκευάζα που χρησιμοποιούν, που κυκλοφορούν στο φαρμακείο, έτσι. Το ένα ανεβάζει την τεστοστερόνη από τους όρκες, το άλλο ανεβάζει την τεστοστερόνη από τον εγκέφαλο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βοηθούν. Το θέμα είναι ότι εκεί δεν γνωρίζουμε αν θα ανέβει μόνιμα τη τεστοστερόνη, γιατί σε ένα στρεσογόνο γεγονός μπορεί να κατρακυλήσει πάλι. Αντιθέτως, αν ο άλλος μπει στην ορμονική αποκατάσταση και παίρνει την τεστοστερόνη του, ό,τι και να γίνει θα είναι τα επίπεδα του ψηλά, έτσι. Και με όλα τα θετικά ωφέλη. Το πρόβλημα έρχεται στην κατάχρηση. Κατάξη. Εκεί έχει συνδεθεί το κακόνημα της τεστοστερόνης με τον ντόπινγκ. Όταν εσύ αντί για 100 μιλιγκράμμ παίρνεις ένα γραμμάριο και αρχίζουν οι παρενέργειες. Ναι. Γιατί όλοι το έχουν συνδέσει με το σώμα. Μα η τεστοστερόνη δεν για να κάνουμε σώμα, ούτε μόνο για σώμα. Για να έχουμε υγεία. Υγεία και φρεσκάδα. Ψυχική και σωματική. Να ρωτήσω. Αυτοπεποίθηση, γνωστική ικανότητα. Πώς το λένε, να μην έχουμε σπλαχνικό λίπος, γιατί αυτό φέρνει διαβήτη. Καταλάβατε, ο άντρας να είναι νέος και ακμαίος. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Αυτό τώρα υπάρχει στα φαρμακεία, έτσι, δεν είναι μόνο. Η τεστοστερόνη κυκλοφορεί στα φαρμακεία. Κυκλοφορεί. Μορφές ένεσης και κρέμας. Γράφεται από γιατρό. Και γράφεται, πράγματι. Μάλιστα. Και κάποια άλλα δεν είναι απαραίτητα να γραφτούν, όπως κάποιες κρέμες, ας πούμε, κάποια ζελέ. Υπάρχουν και ζελέ. Και επιθέματα, νομίζω, υπάρχουν. Επιθέματα όχι πλέον, υπήρχε πριν κάποια χρόνια σε κάψουλα, αλλά πλέον αποσύρθηκαν αυτά. Απλά είναι ένεση και η κρέμα, ναι. Κοιτάξτε, ναι, αυτή τα αγροφόντα από ενδοκρινολόγο και ουρολόγο. Πώς το λένε, για να καλυφθούν από το επίτευγμα το έξοδο. Διαφορετικά, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια επίσκεψη στο γιατρείο μου από ανθρώπους όπου φέρανε μια γέλη τεστοστερόνης, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν εμπλέκεται στην ταγογράφηση,
Επομένως, ακόμα και ένας ανασφάλιστος μπορεί να την αγοράσει. Μάλιστα. Γιατρέ μου, μάθαμε πολλά πράγματα που ήταν και λίγο παρεξηγημένα. Σήμερα μάθαμε αλήθειες. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πράγματι. Και αξίζει τον κόπο, γιατί και οι άντρες πρέπει να διατηρούνται. Βεβαίως, βεβαίως. Νέοι και ωραίοι. Και να κάνουμε και μια συζήτηση για τους άντρες, μια φορά. Γιατρέ μου, εύχομαι να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ ήρθε το τέλος της εκπομπής. Εγώ να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ και την επόμενη Κυριακή πάλι θα είμαστε κοντά σας.